Με θέμα επιβεβαιώθηκε και επισήμως ότι ο Αμερικανός μάνετζερ της Άννας Βίσση, Κρέκ Λατάνη, είναι κλινικά νεκρός. Η οικογένεια του άτυχου Λατάνη, ο οποίος έπεσε από καταπαχτή πριν από τη συναυλία της Βίσση την περασμένη Παρασκευή στο Γασιμπή, έδωσε τη συγκατάθεσή της να δωρηθούν τα όργανα του. Η Άννα Βίσση, συντετριμένη, μίλησε για την απώλεια του στενού της συνεργάτη και φίλου. Κλινικά νεκρός θεωρείται και επισήμως ο παγκοσμίου φήμης μάνατζερ και μουσικός παραγωγός Greg Latani. Ο άτυχος Αμερικανός, ο οποίος έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά για τη μεγάλη συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας Άννας Βίσση στο στάδιο Γασιμπή την Παρασκευή, χάνει τελικά τη μάχη για τη ζωή, αφού όλα τα τεστ που του έκαναν έδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός υπάρχει και μια έτσι ελπίδα φωτός, διότι οι συγγενείς συγκατατεθήκαν να δοθούν όσα όργανα μπορούν για μεταμόσχευση και διαδικασία θα αρχίσει από αύριο. Η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες έφτασαν σπεσμένα στην Κύπρο αμέσως μετά το τραγικό ατύχημα, αφού ενημερώθηκαν για το θλιβερό αυτό περιστατικό, άναψαν το πράσινο φως και αποφάσισαν όπως τα όργανα του αγαπημένου τους μεταμοσχευτούν σε ασθενείς. Unfortunately, he passed away today at 11:30 this morning. His closest friends and family want to thank Nicosia Hospital and all the nurses and physicians and hospital staff who gave him such excellent care. Συντετριμένη Άννα Βίσση, η οποία πέρασε τις τελευταίες ημέρες στο πλευρό του αγαπημένου της συνεργάτη, περιγράφει το πώς ένιωθε την Παρασκευή το βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ έζησα μια από τις πιο περίεργες νύχτες της ζωής μου, την πιο άσχημη, την πιο τραγική. Μέσα σε δευτερόλεπτα η μεγάλη μου χαρά και η λαχτάρα να βγω μετά από 4 χρόνια περίπου να τραγουδήσω μπροστά στους συμπατριώτες μου μετατράπηκε σε ένα αναπάντεχο δράμα. Τελικά αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συναυλία γιατί, όπως λέει, αυτό θα ήθελε και ο Greg Latani. Ο Greg Latani, που γνώρισε 1,5 χρόνο πριν, έγινε ο παραγωγός του δίσκου, του τελευταίου που έκανα. Έγινε μάνατζέρ μου και πάνω απ' όλα έγινε ένας καλός και αληθινός φίλος που μόνο αγάπη είχε μέσα του για μένα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου, που και αυτοί με τη σειρά τους τον αγάπησαν και τον εμπιστεύτηκαν. Ο Greg Latani είχε μεγάλη ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δούλεψε με τον Jackson Brown, τον Don Henley και άλλους. Έκανε μια ανάπαυλα μέχρι που γνωριστήκαμε, σημειώνει χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση. Έκανε ένα διάλειμμα μέχρι που γνωριστήκαμε και θυμάμαι πως με ευχαριστούσε συχνά που του έδωσα, όπως έλεγε, ξανά την έμπνευση να κάνει μουσική που τόσο αγαπάει. Έχασε τη ζωή του σε μια στιγμή που ήταν χαρούμενος και έτοιμος να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα που έκανε για μένα. Να περάσουμε τώρα